Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Αυτό το βίντεο το παρακολουθείτε σήμερα, Κυριακή 15 Οκτωβρίου, και το γυρίζω μόλι έχω τελειώσει το μοντάζ του 10 βίντεο, όπου διαβάζω και σχολιάζω από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Σκοτ Πεκ. Ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο συνεχίζεται είναι το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας του βιβλίου του Σκοτ Πέκ, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», είναι αυτό που γράφτηκε το 1996. Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, το δέκατο κεφάλαιο, και έχει τίτλο «Ήλιο και πνεύμα». Και προς το τέλος αυτού του κεφαλαίου είχα ένα «Αχά moment». Αχά, τι σημαίνει «Αχά moment» σημαίνει μια στιγμή στην οποία αντιλαμβάνεσαι κάτι και λες «Πω, πω, αυτό είναι». Λοιπόν, στη σελίδα 269... Είναι από το 10ο κεφάλαιο. Έχει ένα υποτίτλο Κατάθλιψη και φαντασία. Εν τω μεταξύ, όσοι από εσά ενδιαφέρεστε τόσο αυτό το βιβλίο του Σκοτ Πέκ, όσο και τα υπόλοιπα άλλα βιβλία που έχουμε διαβάσει κατά καιρού στη συμμετοχή, μπορείτε να τα ακούτε σε μορφή βίντεο που διαβάζω τα βιβλία και τα, εξ, και τα σχολιάζω. Εάν μπείτε στη συμμετοχή, μπαίνοντα κάποιο ακόμη και στο πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή, μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει και σχολεία στη συμμετοχή. Να πω ενδεικτικά ότι έχουμε διαβάσει και το πρώτο βιβλίο «Δρόμος «Ο δρόμος δρόμο λιγότερο ταξιδεμένος» του Σκοτ Πέκ, το αρχικό βιβλίο. Έχουμε διαβάσει το βιβλίο Το γονείς», το βιβλίο της Δόκτωρ Ράμανη «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» που είναι η βιβλία του ναρκισισμού. Έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» και στη συμμετοχή και στο πρώτο επίπεδο να μπει κάποιο, δηλαδή μόνο στο επίπεδο στο οποίο έχει πρόσβαση στα βιβλία που διαβάζουμε, έχει πολλά βιβλία τα οποία μπορεί να τα ακούσει, να τα διαβάζουμε και να τα σχολιάζουμε και να βοηθηθεί ως προς το να έχει διαβάσματα ψυχοεκπαιδευτικά. Λοιπόν, στη σε σελίδα 269 λοιπόν λέει κατάθλιψη και φαντασία. Στη δουλειά μου με καταθλιπτικούς έχω συχνά συναντήσει αυτό που αποκαλώ πρίγκιπα ή πριγκίπισσα. Ο Dr. Scott Peck ήταν ένας Αμερικανός ψυχίατρος ο οποίος ε, ε, έζησε στην Αμερική, πέθανε το 2005 και έχει κάνει πολύ πρωτοποριακή δουλειά και θεραπευτική και συγγραφική. Την πρώτη φορά που είχα την εμπειρία της πριγκίπης σας, η ασθενή ήταν γυναίκα. Είχε δουλέψει με επιτυχία πάνω στην κατάθλιψη της με ένα άλλο ψυχίατρο και ήρθε σε μένα επειδή ένιωθε ότι ήθελε να προχωρήσει λίγο ακόμα. Αφού είχαμε δουλέψει μαζί για σχεδόν ένα χρόνο, μιλούσε μια μέρα για ένα τρομερά πολύπλοκο πρόβλημα με τα παιδιά της. Πολλά πράγματα έμοιαζαν να εξαρτώνται από αυτό και δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρο τι έπρεπε να κάνει. Στη μέση της συζήτηση αναφώνησε ξαφνικά. Θεέ μου, πολύ θα χαρώ όταν θα τελειώσει η θεραπεία. Γιατί το λες αυτό, τη ρώτησα. Θα χαρώ όταν τελειώσει η θεραπεία και δεν θα χρειάζεται πια να αγωνιώ για τέτοια προβλήματα. Μυρίστηκα στα λόγια της μια φαντασίωση ότι η ψυχοθεραπεία θα εξαφάνιζε όχι μόνο τα τωρίνα, αλλά και τα μελλοντικά τη προβλήματα. Και αυτή η φαντασίωση είναι πολύ συνηθισμένη στον πρίγκιπα ή στην πρίγκίπισσα. Και λέει εκεί πέρα ο Dr. Scott Peck, στο δέκατο κεφάλαιο του βιβλίου Ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο συνεχίζεται. Λέει τη θεωρία του, η οποία ισχύει σε κάποιο βαθμό, για το πώ δημιουργείται τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Γιατί λέει από τα δύο μέχρι τα τρία χρόνια είναι η περίοδο εκείνη στην οποία αρχίζουν να μπαίνουν οι πρώτε απαγορεύσει στο παιδί. Και χρειάζεται εκείνη την περίοδο οι γονεί να βάζουν από τη μια όρια, από την άλλη να είναι στοργικοί, αγαπητικοί και να γνιάζονται για τα παιδιά του, ούτω ώστε να τα βοηθήσουν σε αυτή τη δόση τόσο δύσκολη μετάβαση. Γιατί ένα παιδί όταν γεννιέται θεωρεί ότι ε, είναι το κέντρο του κόσμου μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής το παιδί θεωρεί, νομίζει ότι το σώμα του είναι προέκταση του σώματος της μάνας του ή το σώμα της μάνας του και όλος ο υπόλοιπο κόσμος είναι προέκταση του δικού του σώματος και γενικά στα δύο χρόνια τότε που αρχίζει να κινείται και να μιλάει, να αρθρώνει τις πρώτες προτάσεις, τότε είναι που οι γονείς αναγκαστικά βάζουν περιορισμούς για να το προστατεύσουν. Εκεί όμως δέχεται μια τεράστια σύγκρουση το, το παιδί των δύο ετών, τα τρομερά δίχρονα ονομάζεται, η ηλικία από δύο μέχρι τριών ετών. Και με βάση αυτή τη θεωρία του Dr. Peggy, η οποία δεν είναι απολύτω έγκυρη επιστημονικά και αποδεδειγμένη, είναι ο δικό του τρόπο με τον οποίο εξηγεί τα πράγματα, ο ίδιο λέει ότι εάν μεταξύ δύο και τριών ετών, εκείνη την περίοδο που το παιδί δέχεται πολλέ ματαιώσει λόγω των αναγκαστικών ορίων που πρέπει να βάλουν οι γονεί για να το προστατεύσουν. Θα το απαγορεύσουν, για παράδειγμα, να βγει έξω στο δρόμο, θα το απαγορεύσουν να βάλει το χέρι στην πρίζα, θα το απαγορεύσουν να βάλει το χέρι στη φωτιά και ούτω καθεξής, Για να βοηθήσουν το παιδί να μεταβεί ομαλά από μια συνθήκη στην οποία ένιωθε πω είναι το κέντρο του κόσμου σε μια συνθήκη που θα συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα άλλο άνθρωπο, ο οποίο υπόκειται σε κανόνε, όρια και περιορισμό, χρειάζεται να είναι στοργική. Και λέει και για εκείνη τη θεραπευόμενη του ότι είχε περάσει μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, στην οποία δεχόταν και ψυχολογική και σωματική κακοποίηση συστηματικά. Και ο ίδιο θεωρεί ότι στην περίπτωση εκείνη τη κοπέλα, όπω και στην περίπτωση άλλων ανθρώπων, δημιουργείται, λέει, η φαντασίωση του πρίγκιπα ή τη πριγκίπισσα. Λέει, παιδιά τα οποία κακοποιούνται ψυχικά και σωματικά, φαντασιώνονται μέσα στο μυαλό του ότι οι γονεί του δεν είναι οι γονεί του, ότι στην πραγματικότητα είναι ο γιο του βασιλιά, η κόρη του βασιλιά και κάποια στιγμή θα έρθει ο βασιλιά να του σώσει από του κακού του γονεί. Το οποίο είναι φυσικά μια φαντασίωση, ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα, τα λέγαμε σήμερα με το δικό μα γλωσσάρι, το ψυχολογικό, για να μπορέσει κάποιο να ξεπεράσει τον πόνο. Να, να διαφύγει στη φαντασία από τον πόνο. Και λέει ο Dr. Scott Peck ότι αυτό ο μηχανισμό ίσω είναι ο μηχανισμό που δημιουργεί. Το αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα. Δεν μιλάει για ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητα ο Δ. Πεκ, μιλάει για ένα αρκησισμό. Πρόκειται για έναν παλαιό θεωρητικό και μάλιστα το επόμενο βιβλίο το, το οποίο θα διαβάσουμε στη συμμετοχή, το οποίο δεν το έχω διαβάσει ακόμη, θα το διαβάσω μαζί με του uh, ανθρώπου που είμαστε στη συμμετοχή, είναι Οι Άνθρωποι του Ψεύδου. Είναι ένα πρωτόλιο βιβλίο για τον το οποίο αναφέρει και η Δ στο βιβλίο τη Ξέρει Ποιο Είμαι Εγώ. Αν κάποιο δεν θέλει να μπει στη συμμετοχή, αλλά θέλει να βρει αυτά τα βιβλία και να τα διαβάσει, μπορεί να πάει στα playlist κάτω από τη συμμετοχή. Θα τα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο αυτά τα playlist. Και στα playlist μέσα γράφω του συνδέσμους... από πού μπορεί κάποιο να παραγγείλει και να αγοράσει αυτά τα βιβλία και να τα διαβάσει. Λοιπόν, και είχα ένα χα moment. Ένα φοβερό αχά moment, γιατί συνειδητοποίησα το εξή. Ότι η αντίσταση στη θεραπεία έχει άμεση συσχέτιση με τον αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Με πιο απλά λόγια. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν στο ψυχολόγο, ακούνε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ε, κάνουν ψυχοθεραπεία στο ψυχολόγο, μπορεί ακόμη να παίρνουν και αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή άλλου είδους φάρμακα από το ψυχιατρός τους, κάνουν προσπάθειες αλλά δεν βλέπουν καμία βελτίωση. Και έχουν μια τεράστια απεσιοδοξία και έχουν αυτό το οποίο έχουμε ονομάσει σε προηγούμενα βίντεο το στυλ του κλαμένου ανθρώπου. Είναι άνθρωποι που κλαίγονται, τα βλέπουν όλα μαύρα και έχουν γενικά μια πολύ απεσιόδοξη στάση για τη ζωή και είναι δυσαρεστημένοι με τη ζωή που δεν τους έχει φέρει αυτά που δικαιούνται. Ο Dr. Peck στο βιβλίο του λέει ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να οριμάσουν, δεν κατάφεραν ποτέ να ξεφύγουν από τη φαντασίωση του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας που τη χρησιμοποιούσα στην παιδική του ηλικία για να έχουν μια διαφυγή από τον πόνο και αντιμετωπίζουν τη ζωή ενήλικες πλέον έχοντας αυτή τη φαντασίωση, πιστεύοντας μέσα τους ότι είναι ο πρίγκιπας, ότι είναι η πριγκίπισσα και ότι πρέπει η ζωή οφείλει, η ζωή, το σύμπαν, ο Θεός, ο κόσμος, οι άλλοι άνθρωποι οφείλουν να τους κάνουν τα χατήρια. Και θεωρούν ότι έχουν κάποια έτσι πολύ ξεχωριστά δικαιώματα. Μα εγώ να πονέσω, μα εγώ να ταλαιπωρηθώ, μα εγώ να ακούσω κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, να κάνω ένα ερώτημα για παράδειγμα για ένα θέμα μου, να ρωτήσω κάποιον ειδικό, να μου πει ο ειδικό τη γνώμη του και να μην είναι αυτό που περίμενα να ακούσω. Πόσε φορέ στο γραφείο του ψυχολόγου, κατά τη διάρκεια τη ψυχοθεραπεία, γίνονται τέτοιε καταστάσει. Τέτοια περιστατικά απείρου κάλου, not, εντό αγωγικών απείρου κάλου, όπου πάει ο θεραπευόμενο και θέτει ένα θέμα. Και λέει, ξέρεις, έχω αυτό το θέμα. Λέει στο ψυχολόγο, στη ψυχολόγο, στο θεραπευτή, στη θεραπεύτρια. Έχω αυτό το θέμα. Και θέλω να μου δώσει τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα. Πώ να το διαχειριστώ, τι θα μπορούσα να κάνω. Αρχίζει ο θεραπευτή, η θεραπεύτρια, ο ψυχολόγο, η ψυχολόγο και κάνουν κάποιε ερωτήσει. Οι οποίε αυτέ οι ερωτήσει είναι δυσάρεστε για το θεραπευόμενο. Γιατί δεν πάει το πράγμα εκεί που θέλει να πάει. Δεν ακούει αυτά που θέλει να ακούσει. Μπορεί οι ερωτήσεις του θεραπευτή, ή οι αποκρίσεις του θεραπευτή να αποδομούν τη μαγική σκέψη που χρησιμοποιεί ο θεραπευόμενος προκειμένου να αποδράσει από τα προβλήματα της πραγματικότητας και να καταφέρει κάτι το οποίο είναι αφύσικο να συμβεί. Να έχει κέρδος χωρίς κόπο. Οι Εγγλέζοι έχουν ένα ρητό σοφότατο που λένε «No pain, no gain» χωρί κόπο, το pain μεταφράζεται και πόνο, μεταφράζεται και κόπο όμω, μόχθο, χωρί μόχθο δεν κερδίζει. Χρειάζεται να μοχθήσεις για να έχεις κέρδη. Χρειάζεται να κάνεις πνευματικό αγώνα για να εξελιχθεί. Χρειάζεται να κάνεις πραγματική προσπάθεια, να καταβάλεις πνευματικό κόπο για να ξεπεράσεις τα κομπλεξιλίκια σου, να ξεπεράσεις τη συνεξάρτησή σου, να ξεπεράσεις ακόμη και την κατάθλιψή σου. Ακόμη και τις φοβίες σου. Ακόμη και μια χώδη διαταραχή. Εννοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί από μόνος του να ξεπεράσει μια χώδη διαταραχή ή να ξεπεράσει μια κατάθλιψη, είτε αυτή είναι μέτρια κατάθλιψη, είτε είναι ήπια κατάθλιψη, είτε είναι σοβαρή κατάθλιψη, κλινική κατάθλιψη. Ακόμη και στην περίπτωση που έχουμε μία οξία καταθλιπτική διαταραχή που κάποιοι ονομάζουν αντιδραστική κατάθλιψη, πάλι είναι απαραίτητο να κάνουμε και ψυχοθεραπεία και να δούμε και ψυχίατρο για να πάρουμε τη βοήθεια από την επιστήμη που έχει πολλές βοήθειες η επιστήμη σήμερα, προκειμένου να ξεπεράσουμε το πρόβλημα μας. Εάν όμως μέσα μας είμαστε ένα πεισματάρικο δίχρονο παιδί που πατάει τα πόδια του κάτω στο πάτωμα και λέει «Όχι, δεν θέλω! Όχι, θέλω να γίνει το δικό μου. Όχι, εγώ έχω φαντασιωθεί. Έχω φανταστεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημά μου. Ε, δεν θα έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Όταν κάποιος είναι αιμονικά προσιλωμένος στον τρόπο σκέψης του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαίος, άρα μου άξιζε να έχω όλα τα σπουδαία της ζωής, και είμαι τρομερά δικημένο και είμαι σε μια τρομερά άσχημη θέση επειδή δεν ήρθαν τα πράγματα όπω τα φαντασιώθηκα, όπω τα φαντάστηκα, όπω τα προγραμμάτισα. Δεν πρόκειται να κάνει βήμα. Α το πάρω πάνω μου. Θέλω να το πάρω λίγο πάνω μου. Να πάρω εμένα ω παράδειγμα, για να μην πάρω άλλου ανθρώπου. Είμαι 48 ετών. Το έχω πει κι άλλε φορέ ότι μεγαλώνοντα είχα άλλα όνειρα <laughs> για τον εαυτό μου. Γελάω τώρα, γιατί θυμάμαι ένα τραγελαφικό περιστατικό. Όταν γνώρισε η μάνα μου το δεύτερο μου σύζυγό, γύρισε και του είπε με ένα πολύ σοβαρό ύφο και επένθυμο ταυτόχρονα και έτσι και λίγο ενοχικό. Είχαμε άλλα όνειρα εμείς για την κόρη μας. Εκείνος θεώρησε ότι ε, εννοούσαν ότι δεν είναι καλός για την κόρη τους και λέει μα τι εννοείται λέει εμείς είχαμε όνειρα η κόρη μας να μην χωρίσει δεν είχαμε όνειρο η κόρη μας να παντρευτεί και να χωρίσει και να ζήσει μόνη της τόσα χρόνια και να κάνει τόσα λάθη δεν είχαμε αυτά τα όνειρα για την κόρη μας Ήτανε παρα... είναι πολύ αστείο τώρα που το σκέφτομαι γιατί ε, ε, εκ των υστέρων δυο γάιδα τσακώνοντας σε ξέρω αχυρώνα, αλλά να η δικιά μου είναι ναι, εξάρτηση που καθόμουν εκεί πέρα και τα άκουγα και δεν ξυπνούσα, όπως και να έχει Αν εγώ είχα τη φαντασία της πριγκίπης σας, σήμερα στα 48 μου θα σκεφτόμουν «Είμαι πολύ άτυχη, είμαι πολύ δυστυχισμένη, είναι χάλια η ζωή μου, γιατί τίποτα δεν μου βγαίνει, παντρεύτηκα μια φορά και χώρισα, δεύτερη φορά και χώρισα» τα παιδιά μου μεγάλωσαν και έφυγαν, εγώ δεν έχω κανένα να με κρατάει αγκαλιά, δεν έχω κανένα να με αγαπάει, έχω τραβήξει τόσα προβλήματα μόνη μου, έχω τραβήξει τόσα βάσα να έχετε ακούσει ποτέ τα λεφτά. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα παιδιά μόνη μου, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ίσα ίσα που χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, που διάγω μία περίοδο που βλέπω ένα φως στην άκρη του τούνελ, ότι επιτέλους έχω καταλάβει πόσο άρρωστα συνεξαρτόμενο πρόσωπο είμαι, πόσο συνεξαρτητική προσωπικότητα έχω και επιτέλους νιώθω ότι υπάρχει φως και υπάρχει ελπίδα και ότι έχω στα χέρια μου τα εργαλεία να τα καταφέρω, να μπορέσω να κάνω τη ζωή μου όσο καλύτερη γίνεται, χωρίς να κλαίγω και να κλαίγομαι για το γαμημένο με συγχωρείτε παρελθόν θα μπορούσα να κλαίγομαι για πολλά πράγματα. Φυσικά, ένα κλαμμένο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που έχει τη φαντασίωση του πρίγκιπα της πριγκίπης σας, θα έρθει και θα μου πει, μα εσύ καλά την έχεις. Εσύ έχεις παντρευτεί δύο φορές. Έχεις φορέσει την φυκό, έχεις βιώσει το γάμο. Έχεις κάνει παιδιά. Είσαι διάσημη, είσαι επιτυχημένη. Έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Και εγώ δεν τα έχω. Όλοι μας στη ζωή μας έχουμε και καλά στοιχεία και κακά στοιχεία. Έχουμε και καλή κληρονομιά και βαριά κληρονομιά. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μία δικαιοσύνη στο σύμπαν, η οποία εκτείνεται κατά την πεποίθηση μου και την πίστη μου, αυτό δεν είναι επιστημονική γνώση, είναι πεποίθηση και πίστη, η οποία εκτείνεται και πέρα από τα όρια της ρεαλιστικής φυσικής ζωής. Θεωρώ δηλαδή, πιστεύω, είναι πίστη ξαναλέω, δεν είναι επιστημονική γνώση, είναι πίστη, πιστεύω ότι ο Θεός, η φύση, οποιοδήποτε ανώτερο υπάρχει, σας έχω πει και άλλες φορές ότι δεν είμαι θρίσκα, είμαι άθρησκη, αλλά δεν είμαι άθεη, είμαι ένθεη. Πιστεύω ότι η αγάπη, ο Θεός ή μια ανώτερη δύναμη μας δίνει και εφόδια χρήσιμα για τη ζωή μας και γνωρίζει ότι έχουμε και δυσκολίες και ότι στον καθένα η μοιρασιά είναι ανάλογη των καλών και των κακών. Όσους ανθρώπους έχω συναντήσει μέχρι σήμερα και πιστέψτε με έχω συναντήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και ενώ τους έχω συναντήσει θεραπευτικά Είχα για 20 χρόνια το γραφείο ως ψυχολόγο ψυχολόγος στην Κύπρο και έχω συνομιλήσει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από το διαδίκτυο και ξέρετε τη δουλειά που κάνω εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Αν δεν τη ξέρετε και έχετε πέσει τυχαία πάνω σε αυτό το βίντεο, κάντε μια γραφή στο κανάλι και δείτε λίγο τα βίντεο. Μπορεί να είναι χρήσιμα για εσά. Για να παρακολουθείτε μέχρι εδώ σήμερα ότι σα ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Μέχρι σε αυτό το σημείο του βίντεο εννοώ. Λοιπόν, δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα έναν άνθρωπο ο οποίο να μην έχει και καλά στοιχεία στη ζωή του. Να μην έχει <coughs> θετικά στοιχεία από τα οποία να μπορεί να πιαστεί. Η επιλογή του αν θα πιαστούμε από τα θετικά στοιχεία στη ζωή μας και αν θα βάλουμε την προσπάθεια που απαιτείται, γιατί θέλει προσπάθεια να τη ζήσεις αυτή τη ζωή, θέλει προσπάθεια να σκοτώσεις μέσα σου τη φαντασίωση της πριγκίμπης και να καταλάβει ή του πρίγκιπα, και να καταλάβει ότι είσαι ένα απλό θνητό με τα καλά σου και με τα κακά σου. Και shit happens. Παντρεύτηκε και χώρισε, δεν πειράζει. Shit happens. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, πάλι shit happens. Για αυτούς που δεν παντρεύτηκαν και έχουν έγκια πω δεν παντρεύτηκαν και το φέρουν βαρέω πω δεν παντρεύτηκαν, βρήκα μια φοβερή. <laughs> ένα φοβερό ανέκδοτο. Φοβερό ένα λεπτό να σα το δείξω να γελάσετε και το στείλα στα παιδιά μου. Λέει, είναι, είναι μία ανάρτηση στο Facebook. Το όνομα μια κοπέλα, η οποία γράφει έκανε δημοσίευση ότι 9 Απριλίου παντρεύτηκε. Έγραψε God Marit και τη γράφει κάποιο από κάτω. Please don't share your personal problems here. Σε παρακαλώ πολύ, μην πειράζεσαι τα προσωπικά σου προβλήματα εδώ. Και μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Και το έστειλα στο οικογενειακό chat που έχουμε με τα παιδιά. Ε, και... Ε, γελάει η κόρη μου, ο γιος μου δεν το είδε ακόμη, η κόρη μου γελάει. Λοιπόν, ε, νομίζει κάποιος ότι επειδή δεν παντρεύτηκε, έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Να σου πούμε όλοι όσοι παντρευτήκαμε και δυστυχήσαμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευτυχήσει, ότι έχασες μεγάλη ταλαιπωρία, ίσως. Νομίζει κάποιος ο οποίος παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια και είναι μέσα στο γάμο ότι έχει μια βαρετή και μονότονη ζωή και τι ωραία που περνάνε οι άλλοι που είναι σύγκολ και δεν έχουν παντρευτεί και έχουν όλες τις δυνατότητες μπροστά σου να βρεθούμε κάπως σε σύγκολ να σου πούμε πόσο δύσκολο πράγμα είναι και το να είσαι σύγκολ και η μοναξιά και όλα αυτά. Κάποιο ο οποίο. Έχει, α, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε παράπονο ότι δεν έχει κερδίσει κάτι από τη ζωή, δεν του έχει δώσει κάτι ζωή, υπάρχει Α, κάποιος άλλος άνθρωπος που θα τον πήρε, φίλε, εγώ το έχω πάρει αυτό που εσύ δεν πήρε και κλές και κλαίγεσαι που δεν το πήρε και πάλι δεν έγινε καλύτερη η ζωή μου. Και επίσης, το έχω πει και άλλες φορές, ότι η αποφευκτικότητα, η αποφυγή του να ρισκάρει κάποιο προκειμένου να βιώσει κάποια πράγματα στη ζωή του. Η αποφυγή του να κάνει το άλμα της πίστης, το leap of faith, του να δοκιμάσει μια καινούρια γνωριμία, να δοκιμάσει μια καινούρια δουλειά, να δοκιμάσει ρε παιδί μου, να κάνει κάτι ακόμη και αν αυτό βγει στραβά, η αποφευκτικότητα πολλές φορές είναι επίσης ναρκισιστικό δείγμα. Αποφεύγω να δοκιμάσω, μην τυχόν και αποτύχω, γιατί μετά θα τσαλακωθώ και δεν θέλω να τσαλακωθώ. Εδώ φυσικά θέλω να πω ότι η αποφευκτικότητα με βάση και το χθεσινό βίντεο που έχουμε κάνει, το οποίο αναφέρεται στη θεωρία του δεσμού και στα στυλ προσκόλληση, η αποφευκτικότητα έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσαμε. Και η αποφευκτικότητα μπορεί να παρατηρηθεί τόσο σε ανθρώπου συνεξαρτώμενου, όσο και σε ανθρώπου ναρκιστέ. Λοιπόν, επειδή είμαστε ένα κανάλι το οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις δυναμικές των σχέσεων των ανθρωπίνων, των σχέσεων μας με τον εαυτό μας, το σχέσεων μας με τους άλλους ανθρώπους. Ας αυτό το σημερινό βίντεο ήθελα να μοιραστώ αυτό το αχά moment μαζί σας, που είχα διαβάζοντας από το δέκατο κεφάλαιο του βιβλίου του Scott Peck, το οποίο διαβάζουμε τώρα στη συμμετοχή. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το αχά moment και να σας θέσω το ερώτημα. Μήπως είσαι σε μία φάση στη ζωή σου που νομίζεις ότι είσαι αδικημένος, που νομίζεις ότι είσαι αδικημένη, που θεωρείς ότι όλα σου πάνε στραβά, που είσαι θυμωμένος με τον κόσμο, που είσαι θυμωμένη με το σύμπαν, που είσαι θυμωμένος με το Θεό, δεν ξέρω με οτιδήποτε άλλο και νιώθεις ένα τεράστιο παράπονο ότι η ζωή σου εσένα είναι άσχημη και τον άλλον είναι καλή ότι όλα είναι μαύρα σε σένα. Μήπως είσαι βυθισμένο σε μια επεσιοδοξία. Μήπως έχεις μια κατάθλιψη την οποία δεν μπορείς να ξεπεράσεις παρόλο που κάνεις και ψυχοθεραπεία. Παρόλο που παίρνεις και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Μήπως... Βρίσκει τον εαυτό σου μέσα στη φαντασίωση του μικρού πρίγκιπα της μικρή σα κατά τη θεωρία του Dr. Peck, που θεωρεί ότι η ζωή όφιλε και οφείλει να σου τα έχει όλα εύκολα στο πιάτο και δεν χρειάζεται να κοπιάσεις. No pain, no gain. Το λέω για να τα ακούω και εγώ και να τα ακούτε κι εσείς. Υπήρξαν κάποιες περίοδες στη ζωή μου, κάποιες περίοδοι όπου ε, κυριαρχούσε η σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου. Η σκοτεινή πλευρά, το shadow, είναι μια έκφραση του Jung που αναφέρεται στις αδυναμίες μας. Όλοι μας έχουμε μέσα μας και φωτεινές πλευρές και σκοτεινές πλευρές. Δηλαδή αν αφαιθούμε και αν δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα μπορεί να κυριαρχήσουν τα κατώτερα ένστιχτά μας ή μπορεί να κυριαρχήσει ένας εγωκεντρισμός ή ένας ναρκισισμός. Δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους είναι διαθέσιμα τα εργαλεία του ναρκισισμού και είναι θέμα επιλογής αν θα τα πάρουν. Και ειδικά Μέχρι να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος, μέχρι τα 26 χρόνια περίπου στα κορίτσια και μέχρι τα 28 στα αγόρια, φλερτάρουν οι έφηβοι με τον αρκισισμό. Θυμάμαι περιόδους της ζωής μου, στη ζωή μου παλαιότερα, όπου φλέρταρα με ένα αρκισιστικό τρόπο σκέψης και όπου ένιωθα τρομερά παγιδευμένη σε μια πολύ άσχημη ζωή που δεν μου άρεσε καθόλου, και νιώθω ότι ήμουν τρομερά δικημένη από το σύμπαν και τρομερά δικημένη από τη ζωή. Και ήμουν έτοιμη να κλάψω όπω την πάρα μου που έλεγε: Είχαμε άλλα όνειρα για την κόρη μα. Το έχω βιώσει. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Είναι συνέστημα που σε καθυλώνει, σε ακινητοποιεί. Βαλτώνουν τα πόδια σου και δεν μπορείς να προχωρήσεις, γιατί ακριβώς έχεις μία απέτηση άτοπη. Δεν σου χρωστά κανένα, κόρη μου, το λέω στο μικρότερο εαυτό μου. Κανένα δεν σου χρωστά τίποτα. Life happens, shit happens. No pain, no gain. Χωρί κόπο δεν υπάρχει κέρδο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τον εαυτό μα ή να καταλάβουμε και τι διαδράσει μα με άλλου ανθρώπου. Τώρα, εάν στη ζωή μα έχουμε τέτοιου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν ένα αρκιστικό πείσμα γαϊδουρινό και μουλαρίσιο και μου λαρώνουν και λένε δεν θέλω, δεν θέλω να δουλέψω, δεν θέλω, δεν θέλω να παραδεχθώ την σκληρή αλήθεια που μου λες, δεν θέλω, δεν θέλω, προτιμώ να θυμώσω μαζί σου. Παρά να ακούσω την απάντηση που μου δίνει στο ερώτημά μου που δεν ήταν αυτή που επιθυμούσα. Αν έχουμε τέτοιου άνθρωπου στη ζωή μα, δεν χρειάζεται να επιμένουμε. Μια φορά λέμε στον άλλο. Όταν μα ρωτάει κάποιο τη γνώμη μα, τη λέμε με προσοχή και περίσκεψη. Και αν δούμε ότι το άλλο πρόσωπο δεν είναι διατεθειμένο να ακούσει τη γνώμη μα, Αν το άλλο πρόσωπο θέλει να παραμείνει στην φαντασίωση τη μικρή πριγκίπισα και του μικρού πρίγκεπα με τα πόδια μου λαρωμένα στο πάτωμα, το αφήνουμε. Όπω νομίζει. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Εγώ που είμαι ψυχολόγος, αν με ρωτήσει κάποιος μια και δυο και απαντήσω και μετά εξακολουθεί να επιμένει να πάρει την απάντηση που θέλει, θα πω όπως νομίζεις. Πόσες φορές τα σχολεία γράφω όπως νομίζεις. Εντάξει, όπως νομίζεις. Δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς την πνευματική δουλειά του άλλου. Ο καθένας μόνος του θα κάνει την πνευματική δουλειά. Λοιπόν, ε, αυτού Α, ευκαιρία να κάνουμε και ανακοινώσει. Έχω κλείσει τα εισιτήριά μου το Σάββατο 4 Νοεμβρίου και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Το θέμα μα, αυτό το τρίτο διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι στην Αθήνα, είναι το εξή. Τι είμαι τελικά, τι στυλ προσωπικότητα έχω, Ναρκιστικό, Συνεξαρτόμενο ή υγιέ στυλ προσωπικότητα. Το υγιέ στυλ προσωπικότητα οπωσδήποτε αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που έχει ασφαλέ συναισθηματικό στυλ προσκόλληση, λειτουργία και συνδεσιμότητα. Ε, το πρώτο group θα είναι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Το δεύτερο group, το group 2, θα είναι το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο V1935 στην Οδό Βουλή στο Σύνταγμα. Περισσότερες πληροφορίες σας δώσω τις επόμενες ημέρες. Το γκρουπ 3 θα είναι την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα και τον Group 4 την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Δηλαδή το πρώτο group κάθε μέρα ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι, τελειώνει στις 4 το απόγευμα. Υποτίθεται έχουμε μια ώρα διάλειμμα. Όσοι είσαστε στην Αθήνα γνωρίζετε ότι δεν την κάνουμε. Δεν το κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Και το δεύτερο group ξεκινάει στις 5 και τελειώνει στις 9. Όσοι ενδιαφέρεστε για να δηλώσετε συμμετοχή στα ψυχολογικά εργαστήρια αυτά, τα οποία θα γίνουν διαζώσει στην Αθήνα 4 και 5 Νοεμβρίου 2023 και δεν είστε μέσα στι ομάδε στο VIPER, είτε γιατί ήσασταν μέσα στι ομάδε και βγήκατε, είτε γιατί ενδιαφέρεστε τώρα να μάθετε για τα σεμινάρια. Στείλτε μου ένα email στο θέκλαπετρίδοατιαχού.gr και στο θέμα του email γράψτε πληροφορίε για ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι Νοεμβρίου στην Αθήνα. Θα σα στείλω τι πληροφορίε που τι έχω για όλα τα ζητήματα έτοιμε. Και το ίδιο θέμα, τι είμαι τελικά, τι στυλ προσωπικότητα έχω, ναρκιστικό συνεξαρτόμενο υγιέ στυλ προσωπικότητα, θα το κάνουμε και στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, το webinar μα, το οποίο το webinar μα του Νοεμβρίου το έχουμε μεταφέρει στο Σάββατο. 28 Οκτωβρίου 2023, 6 το βράδυ, με 9 είπαμε. Δεν γίνεται δέκα να τελειώσουμε πάλι. Λοιπόν, αυτά. Ε, ξαναλέω, στείλτε μου email στο οποίο να γράφετε στο θέμα... ότι θέλετε πληροφορίες για τα εργαστήρια... γιατί είπαμε ότι email για άλλα θέματα δεν τα παίρνουμε. Αυτά... Ε, εύχομαι να, να ήταν χρήσιμο αυτό το βίντεο... για να καταλάβουμε τον εαυτό μας, άλλους ανθρώπους από τη ζωή μας... Και ελπίζω να δίνει έτσι μια παρότρινση σε ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι είναι πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό έτσι βαλτωμένοι σε πολύ αρνητικά συναισθήματα, να τους δώσει μια παρότρινση, ίσως εάν το θελήσουν γίνεται. Γίνεται. Εάν ένας άνθρωπος είναι καλοήθης να αρχίσει και δεν είναι κακοήθης, εάν το θελήσει μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί. Μπορεί, αν είναι καλοήθης. Μπορεί είπαμε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας να, έχει ένα καλοήθες στυλ ναρκισισμού. Υπάρχει, είπαμε, ο μεγαλομανής ναρκισιστής, ο ευάλωτος ναρκισιστής ή κρυφό ο κακοήθης ναρκισιστής, ο κοινοτικός ναρκισιστής και ο καλοήθης ναρκισιστής. Εάν κάποιος έχει ναρκισισμό από καλοήθεια και δεν το αντιλαμβάνεται ότι με τη συμπεριφορά του και με τον τρόπο που λειτουργεί αδική και τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, μπορεί αν το θελήσει να διδαχθεί και την ενσυναίσθηση και την ανάληψη ευθύνη, οπωσδήποτε όμως χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία εντατική, ψυχοεκπαίδευση και έντονο προσωπικό αγώνα. Εάν το θέλεις, μπορείς. Το πρόβλημα με την πλειονότητα των αρκησιστών είναι ότι δεν θέλουν να κοπιάσουν, είναι πρίγκιπες, πριγκίπισες και οι άλλοι πρέπει να τους προσκυράμε τα ποδιά και να τους τα φέρνουμε όλα στο πιάτο. Ε, όχι. Όχι.